Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς οι εξελίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ραγδαίες. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έναν Αμερικανό πρώην πρόεδρο να οδηγείται στο δικαστήριο. Από όσο γνωρίζουμε, ήδη του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Άννα Μαρία Κοφίτσα να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, Γιάννη, άκουσε τον δικαστή του Μανχάτα να του απαγγέλει 34 κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Οι περισσότερες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων. Ο πρώην πρόεδρος, να σου πω ότι στο σύνολο των κατηγοριών δήλωσε αθώος. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, δεν του φόρησαν χειροπέδες, ωστόσο του πήραν δαχτυλικά αποτυπώματα. Να σου πω επίσης ότι δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν τον φωτογράφησε η αστυνομία καθ' όλη τη διαδικασία. Πριν από λίγο, μάλιστα, αναχώρησε από το δικαστήριο. Αποφάσισε να μην κάνει καμία δήλωση ούτε κατά την άφηξή του, ούτε κατά την αναχώρησή του από το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, όσον αφορά το Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπός του, η Καρίν Ζαμπιέρ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο πρόεδρος Βάιντεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τόνισε επίσης ότι η υπόθεση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι το μοναδικό στο οποίο θα εστιάσει σήμερα. Θα τα παρακολουθήσει όλα στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, είπα χαρακτηριστικά η Καρίν Ζαμπιέρ. Άννα Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι εξελίξεις λοιπόν είναι ραγδαίες και θα έχουμε και συνέχεια, καθώς σε λίγη ώρα, από όσο γνωρίζουμε, ίσως να έχουμε και συνέντευξη. Τύπου αθώος λοιπόν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε 34 κατηγορίες. Κυρίες και κύριοι, εμείς για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας.